Ο κύριος Παπάς είπε πως δεν θα πάρθει ούτε ένα μέτρο ευρώ. Δεν ξέρω αν εννοεί ότι δεν θα νομοθετηθεί. Και γι' αυτό αμφιβάλλω. Διότι η συζήτηση γίνεται αν τα μέτρα που μας προτείνουν θα νομοθετήσουμε από τώρα για μετά το 2018. Ή τουλάχιστον κάποια. Που θα είναι η πλήρης κατάργηση δημοκρατίας. Έτσι δεν κάνουν κανένα πρέπει να σηκώνει. Δεν υπάρχει σύνταγμα, δεν υπάρχει τίποτα. Θα δεσμεύσει αυτή η Βουλή την επόμενη. Ή αν περιγραφούν αναλυτικά όμως, αν βάλουν τον κύριο Τσακαλώτο να τα περιγράψει αναλυτικά και να τα βάλει στον κόφτη διαρκείας που θα έχουμε, που δεν θα είναι μέχρι το 2018, θα είναι και στο Δινεκές. Το ίδιο δεν είναι. Αφού ξέρετε τι σας ζητάνε. Σας ζητάνε και μέτρα. Στο διατάφτα. Πρώτον, συντάξεις. Δεύτερον, αφορολόγητο. Τρίτον, κόκκινα δάνεια, πιο γρήγορα οι τράπεζες. Και τέταρτον, ομαδικές απολύσεις. Υποτίθεται μέχρι τώρα ότι η κυβέρνηση έλεγε πως εγώ παίρνω άσχημα μέτρα, αλλά με ένα κοινωνικό πρόσημο. Τα μέτρα αυτά που θα σας προτείνουν θα σφάξουν τα πιο φτωχά στρώματα του πληθυσμού, τα πιο αδικημένα. Και σας ρωτάω, κύριε Υπουργέ, αν θέλετε, όταν λέτε ότι δεν θα πάρουμε ένα ευρώ, εννοείτε πως δεν θα τα νομοθετήσετε, έχετε συμφωνήσει ότι θα πάνε στον κόφτη ή ότι δεν θα πάρετε κανένα μέτρο, τελεία και παύλα? Εννοούμε ότι αυτή η κυβέρνηση, όπως έχει αποδείξει, εκτός από κόφτη, ξέρει να ενεργοποιεί και το δότη. Και αυτό νομίζω είναι αρκετά σαφές. Δηλαδή, εάν η απόδοση της οικονομίας είναι τέτοια, θα πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα να παίρνουν τα και θετικά μέτρα. Έτσι, αλλά εσείς το λέτε αυτό τώρα, το δέχετε αυτό, Ντάζε. Με μένα ρωτάτε όμως. Τι να σας πω. Εσάς είναι η θέση σας, αλλά. Δέχονται οι άλλοι. Για να μην δέχονται οι άλλοι αυτά, για να μην. Μάλλον είναι ακλόνητοι στην αρχική τους θέση, η ελληνική κυβέρνηση αντί να, ας πούμε, καταργέται την τύχη της, κάνει τις συμμαχίες της. Πολιτεύεται. Εξηγεί τη θέση της. Με ποιον έχετε κάνει συμμαχία? Όχι και με ποιον έχει κάνει. Άκουσε σφοδρή κριτική ο Αλέξο Τσίπρας όταν βρέθηκε στην Σύνοδο των Σοσιαλιστών για πρώτη φορά. Και αποδείχθηκε ότι αυτή ήταν μια πάρα πολύ κρίσιμη επιλογή. Διότι δεν ξέρω αν το αμφισβητείτε, αλλά βλέπω ότι και μέσα στη σοσιαλδημοκρατία αναπτύσσονται δυναμικές συζήτησης και οριοθέτησης. Σοσιαλδημοκρατία, εργατικό κόμμα. Εντάξει, είναι. Κύριε Παπακοσταντίνου, δεν είναι αυτό τώρα το μέτρο όμως. Το μέτρο. Ποιο είναι το μέτρο? Οι σοσιαλδημοκράτες συγκυβερνούσαν στη Γερμανία μαζί βεβαίως, με τους σοσιαλδημοκράτες. Αυτή ακριβώς. Ο κύριο Σούλ στο Ευρωκοινοβούλιο μαζί με τους συντηρητικούς. Συμφωνώ απολύτως και σας λέω ότι αυτά τα 20 χρόνια αυτού που ονόμαζε η αριστερά νεοφιλελεύθερη συνένεση, αυτή τη στιγμή επερωτάται και από την ίδια τη σοσιαλδημοκρατία. Αυτό σημαίνει. Και αυτά τα ρήγματα οφείλει μια κυβέρνηση να τα αξιοποιεί. Όχι να περιμένει ένα καλό νεύμα από την κυρία Μέρκελ ή τον κύριο Σόιμπλε για να δείξει, ας πούμε, ότι, ότι δεν περνάει ο Τσίπρας. Υπάρχει άλλος πρόβλημα για να τα περάσει. Να πάμε όμως στην ουσία του ερωτήματος που έθεσε ο Πέτρος Παπακοσταντίνου. Αν με πρέπει και ευχαρίτω η ουσία. Θα σας επιτρέψω. Δεν σας παίρνω τον λόγο. Απλώς δεν άκουσα την απάντηση από αυτού και θέλω να το θέσω και πάλι. Έκανε μια τοποθέτηση στην αρχή ο Πέτρος Παπακοσταντίνου αναφερόμενος στο τι διαφοροποιεί τελικά τον ΣΥΡΙΖΑ, ναι, την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα από την προηγούμενη κυβέρνηση που υπήρχε σε επίπεδο ρητορικής, υποσχέσεων, πώς θα λέγαμε. Και εφαρμοσμένης πολιτικής. Πάμε να όχι, τα δούμε. Και αν θέλετε, ένα. Γιατί θα έχει όχι, διαφορετική όχι, μοίρα. Ένα. Δηλαδή, εγώ εδώ η πείρα ρωτήσω που έχουμε είναι πως τα μνημόνια εφαρμόστηκαν, απέτυχαν, έφαγαν τις κυβερνήσεις που τα εφάρμοσαν και μετά έρθε το επόμενο μνημόνιο. Εσείς γιατί θα αποτελέσετε εξαιρέσεις? Να σας πω. Διότι καταρχήν εμείς τη συμφωνία τη φέραμε ενώπιον του ελληνικού λαού και του ζητήσαμε να κρίνει εάν καλώς κάναμε που συμφωνήσαμε αυτά που συμφωνήσαμε ή όχι. Θέλω να σας θυμίσω ότι οι δύο προηγούμενες συμφωνίες, ο πρώτος εξελέγει με το λεφτά υπάρχουν και έφερε το μνημόνιο 1 και ο δεύτερος εξελέγει με την επαναδιαπραγμάτευση και έφερε το μνημόνιο 2 και τον ένφια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς δηλαδή ξεκινήσαμε, τώρα λέτε πως ασκείτε μια πολιτική που αρέσει το λαό. Επιτρέψτε μου λίγο, επιτρέψτε μου και θα τα σταχυολογήσουμε. Όλα θα τα βάλουμε κάτω και θα δούμε τι έχουμε κάνει και τι δεν έχουμε κάνει. Εμείς ζητήσαμε μια εντολή για διαπραγμάτευση το Γενάρη του 2015. Ό,τι καταφέραμε και ό,τι δεν καταφέραμε το ξαναφέραμε ενώπιον του ελληνικού λαού. Και ο ελληνικός λαός μας είπε: προχωρήστε εσείς και όχι η Νέα Δημοκρατία. Και λέμε τώρα: με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας θα είχαν 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι συμπολίτες μας πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη? Ή υπάρχει κάποια προοδευτική συνείδηση που αυτό μπορεί να το θεωρήσει δευτερεύον? Με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, νομοθετημένο και υποχρέωση από το πρώτο μνημόνιο. Πάντως ρωτάνε καρκινοπαθείς τώρα εισόδημα, προσδόκιμα ρωτάω, επιβίωσης να τους φέρουν και να δώσουν τα φάρμακα. Με συγχωρείτε, δεν υπάρχει ζήτημα επιβίωσης. Βεβαίως για μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού μας υπάρχει ζήτημα έκτακτων μέτρων άμεσων για να αποτρέψουμε την καθολική και τη συνολική καταστροφή. Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, το οποίο ήταν υποχρέωση από το πρώτο μνημόνιο. Φτάσαμε 2014 και ήταν μόνο σε 7 δήμους. Και εμείς με το που βγήκαμε μονομερός και κατηγορηθήκαμε τότε, βάλαμε μπροστά το πρόγραμμα για την ανθρωπιστική κρίση και τώρα έχουμε ήδη στις πρώτες μέρες λειτουργίας του συστήματος 160.000 συμπολίτες μας
είναι ήδη δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. Θα μου πείτε μικρό, λίγο. Ναι, αλλά έπρεπε να γίνει. Έχουν 200.000 συμπολίτες μας συνταγογραφηθεί από την πρωτοβουλία μας για την ελεύθερη πρόσβαση στην υδροφαρμακευτική πηγή υπερίθαλψης. Δώσαμε μάχη για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Δώσαμε μάχη για το ασφαλιστικό. Δεν ξέρω αν αυτά μπορούμε πραγματικά να τα προσπερνάμε και να τα ισοπεδώνουμε. Και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι αν δεν είχε δοθεί η μάχη για τα χαμηλότερα πλεονάσματα από τα 4,5 και τα 4,2 και τα 4 που είχε υπογράψει η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά, προφανέστατα δεν θα υπήρχε ο δημοσιονομικός χώρος για να δώσουμε και τα 650 εκατομμύρια στους συνταξιούχους και να μειώσουμε το ΦΠΑ στα νησιά. Πράγμα που επίσης καταψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Άρα νομίζω βεβαίως και έχετε δίκιο να λέτε ότι δεν καταψηφίσατε την 13η σύνταξη. Πώς? Λείπατε για το ΦΠΑ στα νησιά τώρα. Α, εντάξει. Όχι, για το ΦΠΑ, όχι. Στο άλλο είπαμε παρόν. Είπατε παρόν και δεν επιβεβαιωθήκατε, διότι λέγατε ότι. Βασίστε ότι δεν προσέχω, ε. Όχι. Θεωρήσατε ότι. Είμαι σίγουρος ότι προσέχετε κάθε λέξη μου. Έλεγα λοιπόν ότι εάν δεν είχε γίνει διαπραγμάτευση για την οποία, ας πούμε, η κυρία Μπακογιάννη θέλει να μας πάει και στα δικαστήρια για να χαμηλώσουμε τα πλεονάσματα, δεν θα είχαμε αυτό το δημοσιονομικό χώρο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι βεβαίως μέσα σε συνθήκες. Πάρα πολύ αρνητικές. Και θα ήθελα να πω και να υπογραμμίσω ότι δεν θα ακούσετε από εμάς να περιγράφουμε κανένα success story, όχι. Αλλά δεν θα σταματήσουμε να λέμε ότι είναι εμφανή τα σημάδια δυνατοτήτων ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και πάρα πολύ απτά τα παραδείγματα πολιτικών πρωτοβουλίων που έχουμε πάρει εμείς για να προστατέψουμε και τα χαμηλά εισοδήματα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Ας πούμε που την πήραμε και αυτή μονομερός από την πρώτη διακυβέρνηση. Λοιπόν, κύριε Δένη. Η αύξηση εγκληματικότητας συνδυάζεται με την κρίση. Όχι βεβαίως. Είναι ασύνδετα εντελώς. Συνδυάζεται με την απραξία με την οποία η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το θέμα. Οι βόμβες Μολότοφ δεν ρίχνονται από ανθρώπους οι οποίοι χρειάζεται να κλέψουν για να ζήσουν. Εάν παρατηρούσαμε αύξηση των κλοπών στους φούρνους, αύξηση των κλοπών στα μπακάλικα, θα έλεγα υπάρχει πείνα στην Ελλάδα. Να πάμε την κουβέντα λίγο παραπέρα. Μου λέτε, συνδυάζονται οι Μολότοφ με την εγκληματικότητα. Η απάντηση είναι όχι, δεν συνδυάζονται με την κρίση. Όχι, δεν συνδυάζονται με την κρίση. Συνδυάζονται με την κυβερνητική απραξία. Να πω κάτι όμως. Αυτά που περιέγραψε ο κύριος Δένδιας είναι όλα παράδεκτα φαινόμενα φυσικά και τα τρόλι που καίγονται και τα περίπτωτα που καίγονται στην Πατησίων και τα Καλάζνικοφ. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι πολύ γρήγορα. Δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Ελλάδα που γίνονται αυτά. Αν δούμε τις εικόνες που έρχονται από τη Γαλλία αυτές τις μέρες, βλέπετε τι γίνεται στο Σεντενή. Ναι, αλλά ξέρετε, με συγχωρείτε, το Σεντενή, κύριε Παπακοσταντίνου. Τις τρομοκρατικές. Είναι. Μισό λεπτό. Θα μου επιτρέψετε. Γιατί δημιουργείται εντύπωση ότι παντού τα ίδια γίνονται. Δεν είναι έτσι. Πέτρο, 30 δεύτερα. Έγιναν όλες τις τρομοκρατικές ενέργειες φέτος. Το Παρίσι είναι η πρώτη πόλη του κόσμου σε τουρισμό. Δεν υπάρχει καμιά άμεση σχέση με την κοινωνική κρίση. Έχετε πάει ποτέ στην αυσία του Θριάμου να ρίξετε μια Μολότοφ? Μιλάτε σοβαρά τώρα, γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν συνηθίζω να ρίχνω Μολότοφ ούτε στην Αθήνα. Για δοκιμάστε να δούμε πού θα βρεθείτε, γιατί στην Αθήνα το θεωρείτε απασάν φαινόμενο. Για δοκιμάστε ένα λεπτό να το κάνετε, να δείτε πού θα βρεθείτε το επόμενο λεπτό. Εγώ νομίζω πάντως ότι ο κόσμος έχει την απόλυτη εικόνα ότι αυτού του τύπου τα φαινόμενα τα οποία έχει ανάγκη ο κύριος Δένδιας να βάλει στην ατζέντα για να συμπληρώσει το αφήγημά του. Είναι η άποψή μου, κύριε Δένδια. Τον πύργο του Άιφελ λένε να τον βάλουν σε κλουβί τώρα διαφανές λόγω των περιστατικών βίας που έχουν κάθε τόσο, ναι, κύριε Δένδια. Λέω ότι είχαμε περιστατικό και με Καλάζνικοφ στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και με τραυματία αστυνομικό και αν θυμάμαι καλά είχαμε και πυροβολισμούς στο γραφείο του κύριου Σαμαρά επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι θα πρέπει αυτά τα φαινόμενα να μην τα χρησιμοποιούμε και καθ' υπερβολή για να. Αυτό που σίγουρα μπορώ να σας απαντήσω και για τα δύο ποια είναι η διαφορά, αλλά τώρα θέλετε να το κάνουμε. Έχει συμβεί, αυτό που σίγουρα έχει συμβεί είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουμε μεγάλης κλίμακας επεισόδια. Δεν έχουμε. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ. Κώστας Πουλιακίδας. Κώστα. Το πρώτο που θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους φοιτητές που είναι από το τμήμα μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι θέλουν να γίνουν και δημοσιογράφοι, είναι να ξέρουν ότι δεν είναι υποχρεωτικό να γράφουν να συμφωνούν με τη γραμμή του μέσου ενημέρωσης στο οποίο εργάζονται. Mm-hmm. Αυτό είναι βασικός, παλιός, απαραβίαστος κανόνας για όλους τους δημοσιογράφους. Ίσα-ίσα που η ανεξαρτησία του δημοσιογράφου δίνει πλουραλισμό και εμπλουτίζει τη δημοκρατία στα μέσα ενημέρωσης. Το δεύτερο, μια και συζητάμε, γιατί είχαμε πει να συζητήσουμε για το κομμάτι της οικονομίας, για την αλήθεια των αριθμών, και επειδή λέγατε νωρίτερα, πολλή ώρα νωρίτερα, λέγατε για τα πλεονάσματα, να θυμίσουμε τα πλεονάσματα τα οποία είχε συμφωνήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν 3% για το 2015, 4,2% για το 2016, 4,5% για το 2017,
4,5 για το 2018. Σήμερα συζητάμε για το 3,5 και για πόσα χρόνια μπορεί να μας μείνει. Ωστόσο, αυτά είναι και λίγο παρελθόν. Η πραγματικότητα είναι σήμερα, όπως μας την περιέγραψε ο κύριος Τουρνάρας, ότι θα έχουμε μια ανάπτυξη το 2016 στο 0,4. Αυτό μας είπε ο κύριος Τουρνάρας, θα ανακοινωθεί αύριο από την Ελστάτ. Αλλά ο κύριος Τουρνάρας, για να πάρω το νήμα από τον κύριο Τουρνάρας, που μας μίλησε στη Βουλή, επέμεινε ότι πρέπει να κλείσει η αξιολόγηση. Στο μυαλό του κόσμου όμως, η διαπραγμάτευση έτσι όπως γίνεται είναι ένα μπερδεμένο κουβάρι. Και αυτή τη στιγμή ούτε η αντιπολίτευση, αλλά ούτε και η κυβέρνηση μας περιγράφει τι θα ήθελε. Μπορεί να το κάνουν για διαπραγματευτικούς λόγους ή για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας. Εγώ αυτό που θα ρωτώ τον κύριο Υπουργό είναι ποια στοιχεία θα ήταν αυτά τα οποία θα έκαναν τη συμφωνία βιώσιμη και πολιτικά υπερασπίσιμη, που είναι δύο διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Να το πούμε παράδειγμα για να το συγκεκριμενοποιήσουμε λιγάκι. Η μείωση του αφορολόγητου την καθιστά βιώσιμη τη συμφωνία. Το ενδεχόμενο να υπάρχουν ανταλλάγματα, για παράδειγμα μία μείωση φορολογικών συντελεστών ή ο αντίστροφος κόφτης, έτσι όπως το λένε, αλλά ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει, αυτό είναι αντίστροφος κόφτης. Η δυνατότητα να υπάρξει μείωση φορολογικών συντελεστών εφόσον πιάνετε τους στόχους. Την καθιστά, αν σας βοηθεί αυτή η δυνατότητα, την καθιστά υπερασπίσιμη. Τα πλεονάσματα, για πόσο χρόνο εκτιμάει η κυβέρνηση ότι μπορεί η ελληνική, για πόσα έτη μάλλον εκτιμάει η ελληνική κυβέρνηση ότι μπορεί η χώρα να παράγει πλεονάσματα του 3,5%. Υπάρχει μια προβολή. Το γεγονός ότι θα μπει ή δεν θα μπει η χώρα στην ποσοτική χαλάρωση, θα μας πει κάποιος και οικονομολόγος, όχι αναγκαστικά η κυβέρνηση ή η Νέα Δημοκρατία, τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την οικονομία και κατά πόσο θα αποτελέσει ένα στοιχείο που θα τη βοηθήσει να επιτύχει τους στόχους ή δεν θα τη βοηθήσει, γιατί και τα χρήματα από την ποσοτική χαλάρωση μπορεί να μην φτάσουν στον πολίτη. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα, η βιώσιμη ανάπτυξη που λέμε. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα, ότι υπάρχει ανάπτυξη, αλλά δεν την έχει βγει ο πολίτης στην τσέπη του, ειδικά οι μικρομεσαίοι. Το ζήτημα του χρέους, το οποίο ήταν παλιό σύνθημα, παλιά δέσμευση της κυβέρνησης, και μέχρι στιγμής έχει φτάσει μόνο μέχρι το βραχυπρόθεσμο. Μας ενδιαφέρει να έρθει και να μπει το μεσοπρόθεσμο και τι θέλουμε να είναι τα μεσοπρόθεσμα μέτρα τα οποία θα απομειώνουν το χρέος. Για παράδειγμα, ένα άλλο θέμα. Θα υπάρξει σκέψη ποτέ στην κυβέρνηση να μειωθεί η προκαταβολή φόρου στις επιχειρήσεις, η οποία είναι πια στο 100%. Και δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που έχει προκαταβολή φόρου στο 100%. Το ξέρουμε. Δεν είναι καν προκαταβολή αυτό. Δεν υπάρχει κανένας που να ξέρει τι του ξημερώνει την επόμενη χρονιά. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες αυτή την περίοδο που συζητάμε λαμβάνουν την εικόνα και πραγματικά οι επιχειρηματίες, μιλάμε για μικρές επιχειρήσεις, πανικοβάλλονται. Και αντιβρούν, θα αντιδράσουν σπασμωδικά. Και αυτό στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα μπορεί να έχει αρνητική αντίδραση στην οικονομία. Σε ό,τι αφορά τώρα τη Νέα Δημοκρατία, η αλήθεια είναι πως ποτέ κανείς δεν έχει καταλάβει, κατά τη δικιά μου γνώμη, εάν η Νέα Δημοκρατία θα έπαιρνε, που θέλει να κλείσει γρήγορα την αξιολόγηση, θα έπαιρνε τα μέτρα τα οποία ζητάει το ΔΕΛΤΑ ΕΝΤΑΦ από την πρώτη στιγμή. Η κυβέρνηση πιέστηκε το Μάη του 2016 να ψηφίσει μέτρα 3,6 δισεκατομμύρια. Και αρνήθηκε. Η Νέα Δημοκρατία, με αυτά που λέει, ότι εγώ θα την είχα κλείσει νωρίτερα, ουσιαστικά μας λέει ότι θα τα έχει πάρει από τότε. Αλλά αυτό είναι πάλι μια εικασία για το παρελθόν. Το ερώτημα είναι, σήμερα, αύριο το πρωί, η Νέα Δημοκρατία θα τα πάρει τα μέτρα ή θα κάνει αυτό το οποίο έχει πει ο κύριος Χατζηδάκης. Δύο χρόνια θα κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις όλες και μετά θα πάμε να ζητήσουμε μια επαναδιαπραγμάτευση για τους στόχους, για τους στόχους του προγράμματος. Μάλιστα. Και απλώς να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Γεωργιάδης έχει πει ότι δεν θέλει να κλείσει αξιολόγηση, αλλά θέλει να πέσει η κυβέρνηση. Το οποίο είναι μια διαφορετική θέση από αυτή που το απέβαισε ο κύριος Βέμβιας νωρίτερα, το λέω για να μην αδικήσουμε τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, κύριε Παπά. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, η συμφωνία η οποία τρέχει αυτή τη στιγμή έχει αποδειχθεί ότι είναι βιώσιμη. Και πολιτικά και οικονομικά. Δηλαδή, αποδίδουν οι δείκτες και υπάρχει και η πολιτική σταθερότητα αυτή, η οποία μπορεί τη χώρα να συνεχίσει να τη βάζει στην τροχιά της ανάκαμψης. Αυτό είναι που δεν πρέπει να υπονομευθεί. Και εξηγούμε. Υπάρχουν δύο τρόποι για να υπονομευθεί. Ή να καθυστερήσουμε πάρα πολύ, ή να πάρουμε μέτρα τα οποία θα την καθιστούν μη υπερασπίσιμη. Και μία μείωση του αφορολογήτου, πολύ φοβάμαι ότι θα τραυματίσει και την εμπιστοσύνη του κόσμου στο εφαρμόσιμο πρόγραμμα. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να συμβεί.
Και εδώ πέρα θα πρέπει, νομίζω, όλες οι πολιτικές δυνάμεις να αξιοποιήσουν και τις διεθνείς τους επαφές ακριβώς για να το καταστήσουν αυτό σαφές. Έτσι κι αλλιώς όμως νομίζω ότι υπερασπίσιμη για να είναι μια συμφωνία θα πρέπει ακριβώς να μην έχουμε ανεξήγητες, διότι πλέον καθίστανται ανεξήγητες με βάση τα οικονομικά δεδομένα, δημοσιονομικές παρεμβάσεις. Τώρα, το θέμα των πλεονασμάτων. Το θέμα των πλεονασμάτων, επιτρέψτε να σας πω, κατά την εκτίμησή μας, το επόμενο διάστημα θα ανοίξει στα πολύ σοβαρά σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Δηλαδή, υπάρχει ένα κέριο ερώτημα. Μπορεί μια χώρα η οποία έχει πάρα πολύ υψηλό χρέος να το εξυπηρετήσει μέσω πάρα πολύ υψηλών μακροχρόνιων πρωτογενών πλεονασμάτων? Η δική μας άποψη είναι ότι δεν γίνεται αυτό, δεν πρέπει να γίνει και θα υπονομεύσει την αναπτυξιακή της δυναμική. Και αυτή τη μάχη δίνουμε. Και ξέρετε τι δίνουμε? Όχι ζητώντας χαμηλότερα πλεονάσματα ως αντάλλαγμα για να παραδώσουμε όσες εντός των εισαγωγικών μεταρρυθμίσεις ξεφύγαν από την πέμπτη αξιολόγηση που είχε υπογράψει ο Σαμαράς. Δεν θα ακούσετε δηλαδή τον Τσίπρα να γυρνάει πίσω από τη διαπραγμάτευση και να λέει πήρα χαμηλότερα πλεονάσματα και θα κάνω 15.000 απολύσεις στο δημόσιο που είχαν υπογράψει οι της Νέας Δημοκρατίας την πέμπτη αξιολόγηση. Το θυμίζω. 5.000 απολύσεις για το 2015, 10.000 απολύσεις για το 2016. Δεν έγιναν αυτές. Αντιθέτως, έχουν ήδη γίνει 3.700 προσλήψεις στον πολύπαθο τομέα της υγείας, για τον οποίο δεν είπα ότι η κατάσταση είναι καλή, είπα ότι υπάρχει μια στρατηγική, η οποία ακριβώς βελτιώνει την προσβασιμότητα του πολίτη και τη δυνατότητά του να εξυπηρετείται. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να προστατέψουμε. Τώρα, το ζήτημα του χρέους. Το ζήτημα του χρέους, κοιτάξτε να δείτε κύριε Πουλακίδα, δύο πράγματα πρέπει να κρατήσουμε. Πρώτον, διαψεύστηκαν όσοι λέγανε ότι δεν θα ανοίξει για την Ελλάδα. Ξεκίνησε αυτή η κουβέντα και μάλιστα χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να έχει πει ότι θα συμμετέχει στο πρόγραμμα. Τώρα ακριβώς, μόλις ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος της συζήτησης, νομίζω ότι είναι η ώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να συζητηθεί το πώς θα αξιοποιήσει η Ευρώπη όλο της το θεσμικό εκτόπισμα για να το λύσει αυτό το πράγμα. Να το καταλάβω λίγο. Εννοείται, αφού κλείσει η αξιολόγηση, θα συζητήσουμε για το χρέος? Όχι, μισό λεπτό. Εδώ πέρα έχουμε κάποια βραχυπρόθεσμα μέτρα τα οποία έχουν αρχίσει να τρέχουν. Έτσι. Πρέπει και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης να έχουμε και το επόμενο κύμα. Από εκεί και πέρα όμως, το χρέος εξελίσσεται σε ένα δομικό πρόβλημα για την Ευρώπη και νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρώπη να δείξει ότι έχει τη δυνατότητα να ενσωματώνει την πρόσφατη της εμπειρία και να μην δοκιμάσει να λύσει το πρόβλημα μιας άλλης υπερχρεωμένης χώρας με συνταγές όπως αυτές που αποτύχανε. Αυτό πιστεύετε ότι μπορεί να επιτευχθεί πριν ολοκληρωθούν οι εκλογικές αναμετρήσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες? Να σας πω τι πιστεύω. Πιστεύω ότι αν στις εκλογικές αναμετρήσεις έχουμε αποτελέσματα τέτοια που θα φέρουν προοδευτικές δυνάμεις στη διακυβέρνηση, θα αυξηθούν οι πιθανότητες η Ευρώπη να κάνει βήματα και προς την θεσμική της ολοκλήρωση, αλλά και προς μια στροφή πολιτικής η οποία θα την κάνει να μετατοπιστεί από τη μονομέρεια πάνω στη λιτότητα. Άρα σε κάθε περίπτωση και ασχέτως αποτελεσμάτων, επί της ουσίας μιλάμε για μετά το Σεπτέμβριο. Ποιος μπορεί να ισχυριστεί, νομίζω, από τους συμμετέχοντες εδώ στη συζήτηση ότι τα δύο γεγονότα των γαλλικών και των γερμανικών εκλογών είναι δευτερεύουσα σημασίας. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη σημασία. Κύριε Δέντια. Ξεκινάω από το τελευταίο που είναι πράγματι εξαιρετικά σημαντικό. Ποιο είναι το κλίμα μέσα στο οποίο διαπραγματευόμαστε σαν χώρα στην Ευρώπη? Ποιο είναι το κλίμα που διαπραγματεύεται, αν θέλετε, η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση από την αρχή έκανε μια στάθμιση. Και νομίζω αυτή η στάθμιση, θέλω να είμαι ειλικρινής, δυστυχώς για τη χώρα δεν της βγήκε. Δυστυχώς βέβαια και για την κυβέρνηση. Ποια ήταν αυτή η στάθμιση? Ήταν λαθασμένη στάθμιση. Ότι θα δημιουργηθεί ένα μέτωπο του Νότου και το αυτό το μέτωπο του Νότου θα ασκήσει πίεση προς το Βορρά και αυτή η πίεση προς το Βορρά, ιδίως προς τη Γερμανία, θα αποφέρει κάποια αποτελέσματα. Τότε η κυβέρνηση, ακόμα έχω την υπόνοια, ότι θεωρούσε το Δούνου του ιονή φίλη αδύναμη. Ακριβώς λόγω των θέσεων που είχε το Δούνου του για το